Ήταν η πιο δύσκολη φάση ηλικιακά των παιδιών, δηλαδή περάσατε την προεφηβεία, τον εκτάριο, την εφηβεία τώρα, τα παιδικά χρόνια, ποια ήταν έτσι η φάση που μπορεί να ήταν πιο δύσκολη? Να σου πω, το πρωτόγνωρο είναι δύσκολο. Ο Νεκτάριος, ας πούμε, ήταν το πρώτο μας παιδί, γεννήθηκε, τραλαλά, τραλαλό. Ξαφνικά όμως στους 8 μήνες αρρωστά για πρώτη φορά, παθαίνει πυρετικό σπασμό και ανακαλύπτουμε ότι ανήκει στα μωρά του 5% της ανθρωπότητας που έχουν το σύνδρομο του πυρετικού σπασμού. Κάτι που αγχώνει πάρα πολλούς γονείς, γιατί το έχουμε συζητήσει. Ειδικά εμένα με είχε καταρακώσει. Ναι. Τι έκανες την πρώτη φορά που δεν ήσουν προετοιμασμένος? Πω, τι ζήσαμε. Έμπειρα, ζήσαμε και τούτο. Ευτυχώς, ενώ είναι σκληρό αυτό, είναι κάτι ακίνδυνο. Αλλά όταν δεν το ξέρεις, όταν η άγνοια φέρνει το φόβο, τον κάνει τεράστιο. Είμαστε στη Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ, και ήταν 9 μηνών. Και είμαστε κάτω, τρώμε μια γκρέπα, τον έχουμε στην αμαξούα. Εμύριζε ο Νεκτάριος. Είχα πεταχτεί έξω από τα πανιά. Πάμε σπίτι, γύρω του λίγο, ήταν και λίγο περίεργος, 39 πυρετό. Παίρνω τον παιδίατρο στην Κύπρο, λέει μου, εντάξει, έχει μια νίωση το μωρό, με παθαίνει αμόκ. Του λέω ότι ταξιδεύουμε αύριο, λέει μου, άσχε να περάσει ο πυρετός, αλλάξει τα εισιτήρια σας. Να τον πάρω σε έναν γιατρό στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει, χρειάζεται να μιλούμε στο τηλέφωνο. Δώσ' το αντιπυρετικό. Εγώ εκείνη τη στιγμή, εστιχτοδός, παίρνω ένα τηλέφωνο ταξί, ενώ οδηγούσα ακόμα στην Αθήνα, ενώ στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα οδηγώ τέλος πάντων, τότε δεν οδηγούσα. Παίρνω ένα ταξί για να με πάρει στο Διαβαλκαρικό, μια κλινική στη Θεσσαλονίκη, και περιμένω. Μες το τραγικό θα σου κάνω και κωμωδία. Και έρχεται το ταξί. Και πιάνω τους πίσω, λέω τους ρε παιδιά, περάσαν 25 λεπτά, ξέρω. Μα πού είσαι κύριε? Πήρα στην Αθήνα ταξί για να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, ήρθε άλλο ταξί της Θεσσαλονίκης. Και είμαι με την Κλέρη, ο Νεκτάριος, και πάμε προς το νοσοκομείο. Κάθομαι μπροστά και χτυπάμε η Κλέρη πανικόβλητη που καθόταν πίσω με το μωρό, το οποίο μωρό ήταν έτοιμο, δηλαδή εμφανισιακά πεθαίνει. Ναι. Ήταν ένα πράγμα να λιποθυμίσει. Έμπηξα τις φωνές του ταξιτζή, το ότι σε παρακαλώ το μωρό μου, ο ταξιτζής ο Θεσσαλονικιός, σκάει νέφος. Φτάσαμε έξω από το Διαβαλκανικό, λέω τους αυτόν και αυτόν, είναι έτοιμο να λιποθυμίσει, μην ανησυχείς, μάλλον πυρετική σπασμή, αμέσως σε καταλάβανε εκείνος εγώ. Τον πήρα μέσα, αντιβιώσεις, ενδοφλέβειες κτλ. Ανακουφιζόμαστε έτσι σε καμιά ώρα και βγαίνω έξω από το δωμάτιο να πάρω μια ανάσα. Και την ώρα που βγαίνω εγώ έξω, βρουν οι νοσοκόμοι προς το δωμάτιο. Και γυρίζω πίσω, κόκκινο ήταν το δωμάτιο του μωρού. Και πάω και βρίσκω τον λιπόδημο. Εντάξει, ήταν ένα σοκ, τι να σου πω, νόμιζα ότι έχασαν. Ακούσε με το νοσοκομείο του Λόντζο, με το Τζικλέρι, εντάξει. Τέλος πάντων, ήταν για να αντιληφθούμε. Εντάξει, αντιληφθήκαμε το θέμα. Εβιώσαμε το, ξανακάμε μας άλλη μια φορά τον επόμενο Οκτώβριο, δηλαδή έγινε νιού χρόνο το μωρό. Ήσασταν πιο προετοιμασμένοι όμως τότε. Ήσασταν πιο προετοιμασμένοι. Και εδώ θα αναφέρω την σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο που έχει ο γιος μου, γιατί αξίζει να τα λέμε τούτα, είτε πιστεύουμε είτε δεν πιστεύουμε. Δεν είμαι θρησκόληπτος, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μωρό όμως είχε να αποφασιστεί ότι θα λεγόταν Νεκτάριος από πριν, από αυτό που θα μου πεις. Από πριν. Ναι. Μας είπαν από το Μακάριο νοσοκομείο είναι πυρετικός σπασμός, θα έχετε τον το υπόθετο, δεν θα τον κουβαλάτε κάθε φορά αν μπορεί να πάθει, ως τα 5 του είναι να του φύγει. Μπορεί να το πάθει 50 φορές, μπορεί να το πάθει μια, μπορεί να μην το ξαπάθει ποτέ. Ως τα 5 λέει το πρωτόκολλο και μετά εξαφανίζεται το σύντομο. Δύο φορές ξεκίνησε να μπαίνει στη διαδικασία του σπασμού, γιατί μια διαδικασία που ξεκινά ο άνθρωπος γενικότερα για να πάει στο σπασμό. Και κάθομαι που πάνω του και μιλούσα του Αγίου του και ξαφνικά ενώ ήταν έτοιμο να αρκέψει έτσι, χαλάρωνε και συνεχώνε. Δύο φορές μου έτυχε αυτό το πράγμα. Και θέλω να το λέω.
μου δίνεται η ευκαιρία να το λέω σε συνεντεύξεις, γιατί ως συνήθως μιλούμε μόνο για τα Σύρια. Αλλά σε φίλους το έχω πει άπειρες φορές. Γιατί δεν ξέρω πώς και τι, συνέβηκε μου. Και εφόσον με συνέβηκε, οφείλω να το λέω.